Στο βόρειο Ιράκ υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Ο τουρκικός στρατός μπαίνει και βγαίνει κάνοντας επιχειρήσεις εναντίον των Κούρδων ανταρτών. Ο Τάσος Τελόγλου σε μια πολύ επικίνδυνη αποστολή πήγε στην περιοχή και μας μεταφέρει το τι ακριβώς συμβαίνει. Παρασκευή απόγευμα, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ. Δύο οικογένειες γιορτάζουν το γάμο των παιδιών τους. Οι συμπέθεροι μας καλοδέχονται, αλλά είναι απόλυτοι. Όχι κοντινά πλάνα στις γυναίκες. Τίποτα δεν θυμίζει ότι δύο ώρες μακριά το Ιράκ είναι ένα σφαγείο. Εφτά εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε αυτή την περιοχή που οι Κούρδοι ονομάζουν στη δική τους γλώσσα Νότιο Κουρδιστάν. Οι Κούρδοι έχουν τη δική τους τοπική κυβέρνηση, βουλή, στρατό και αστυνομία από το 2003. Καινούργια κτίρια στα οποία επενδύουν κυρίως ξένοι ξεφυτρώνουν το ένα πίσω από το άλλο. Έργα υποδομής γίνονται και οι πόλεις ανακαινίζονται. Τίποτα δεν θυμίζει ότι βρισκόμαστε στο Ιράκ. Σε αντίθεση με το υπόλοιπο Ιράκ, εδώ στη βόρεια περιοχή της χώρας μοιάζει να επικρατεί τάξη και μια σχετική ασφάλεια. Νέες επενδύσεις γίνονται κυρίως από τους Κινέζους και τους Κορεάτες, μεγάλα κτίρια κτίζονται κυρίως στις μεγαλύτερες πόλεις της περιοχής και όλα μοιάζουν να έχουν πάρει το φυσιολογικό ρυθμό της ζωής. Μέχρι τώρα οι δραστηριότητες των Αμερικανών στο Ιράν δεν φαίνεται να επηρεάζουν το κλίμα της ασφάλειας που υπάρχει στο βόρειο Ιράκ. Το πάρκο του Ερμπίλ φιλοξενεί επισκέπτες από τη Βαγδάτη και παιδιά από άλλες περιοχές του Ιρακινού Κουρδιστάν. Η κίνηση στην αγορά είναι ζωηρή. Και παρά τις μεμονωμένες εκρήξεις παγιδευμένων αυτοκινήτων της Αλ-Κάιντα τους προηγούμενους μήνες, οι Κούρδοι φαίνεται να ελέγχουν με σιδερένιο χέρι την ασφάλεια της περιοχής. Ο Ανουάρ Χατζή Οσμάν είναι αναπληρωτής υπουργός άμυνας και ένας από τους σημαντικότερους πολέμαρχους των Κούρδων στον αγώνα για την ανεξαρτησία τους. Έχει χάσει το δεξί του χέρι από έκρηξη χειροβομβίδας και έχει τραυματιστεί 14 φορές. Πέρσι ένας Κούρδος νεαρός από το Ερμπίλ ήρθε σε επαφή με την Αλ-Κάιντα και η ίδια του η μητέρα πήγε στην αστυνομία και τον κατέδωσε ότι έχει επαφή με τρομοκράτες. Μπροστά στην ασφάλεια δεν μετράει ούτε ο δεσμός μάνας και γιου. Οι άνθρωποι που φυλάνε το Χατζή Οσμάν είναι ο επίσημος στρατός του υποδιαμόρφωση κουρδικού κράτους. Ονομάζονται Πεσμέργα. Οι Πεσμέργα πριν γίνουν συντεταγμένο στρατός ήταν αντάρτες. Σήμερα πια δεν προστατεύουν μόνο την πόλη, αλλά και ολόκληρη την περιοχή από δύο γείτονες που δεν θα ήθελαν σε καμιά περίπτωση ένα νέο κουρδικό κράτος στα σύνορά τους. Την Τουρκία και το Ιράν. Ένα πρωινό, αυτοκίνητα των Πεσμέργα φτάνουν στο ξενοδοχείο μας για να μας παραλάβουν. Έχουμε ραντεβού με έναν ηγέτη της Ιρανικής Αντιπολίτευσης. Ένα Κούρδο που φιλοξενείται εδώ από τους Ιρακινούς αδελφούς του και αποτελεί προνομιακό συνομιλητή των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Μετά από δεκάλεπτη διαδρομή στην πόλη, φτάνουμε στη βίλα που μένει ο Χουζέιν Γιασντάν Πανά. Ο Γιασντάν Πανά μας δείχνει τις φωτογραφίες με το πάνθεο των δολοφονημένων από το καθεστώς της Τεχεράνη συγγενών του. Προσωπικά έχουν προσπαθήσει δεκάδες φορές να με δολοφονήσουν. Τελευταία φορά ήταν πέρσι, όταν το Ιράν έστειλε κάποιον να με δηλητηριάσει με θάλιο. Είναι ένα επικίνδυνο δηλητήριο για το οποίο δεν υπάρχει αντίδοτο εδώ στο Ιράκ. Τον έπιασαν. Ήταν ένας φτωχός άνθρωπος που του είχαν τάξει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Στη διαμάχη με το Ιράν και την Τουρκία, ο Γιασντάν Πανά απολαμβάνει του σεβασμού όλων των ενόπλων αντικαθεστωτικών ομάδων των Κούρδων. Οι ομάδες αυτές, το PKK και το PAJAK, εξαπολύουν επιθέσεις κατά της Τουρκίας και του Ιράν από τα βουνά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαχωρίσει τις δύο ομάδες υποστηρίζοντας ότι το PKK, το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, είναι τρομοκρατική οργάνωση, ενώ το PAJAK είναι πολιτική. Ο Γιασντάν Πανά είναι κατηγορηματικός. Το PAJAK και το PKK είναι το ίδιο πράγμα. Το PAJAK δεν είναι μία διαφορετική οργάνωση, μία διαφορετική ταυτότητα και μία διαφορετική ηγεσία από το PKK. Το PAJAK είναι παρακλάδι του PKK. Ο Κούρδος από το Ιράν δεν αρνείται τη συνεργασία με τους Αμερικάνους. Επιμένει ωστόσο ότι οι Κούρδοι έχουν τους δικούς τους στόχους.
Στην κόντρα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκω θετικό ότι οι Αμερικάνοι υποστηρίζουν εμάς. Είναι καλό για τον αγώνα των Κούρδων. Εάν όμως μας απαρνηθούν όπως συνέβη στο παρελθόν, εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Για παράδειγμα, εμείς οι Κούρδοι δεν συμφωνούμε όταν οι Αμερικάνοι αποκαλούν το PKK τρομοκρατική οργάνωση. Και από την άλλη, κλείνουν τα μάτια στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Στα πανεπιστήμια της πόλης σπουδάζουν Κούρδοι από κάθε τμήμα αυτού που αποκαλείται Μεγάλο Κουρδιστάν. Κούρδοι από τη Συρία, την Τουρκία, το Ιράν και το Ιράκ. Με τον οπερατέρ Χρόνη Τσιχλάκη επισκεφθήκαμε το τμήμα Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Ερμπίλ. Στην καντίνα του τμήματος κάθονται δίπλα-δίπλα Κούρδοι από την Περσία, τη Συρία και την Τουρκία. Η τοπική κυβέρνηση τους βοηθάει με υποτροφίες. Ο Μπεντρεντίν είναι Κούρδος από την Τουρκία και πρόσκειται στο PKK. Ιστορικά, οι Κούρδοι αδικήθηκαν. Το Κουρδιστάν δεν ήταν τέσσερα κομμάτια. Ήταν ένα κομμάτι από τη Μεσοποταμία. Η ανθρωπότητα από εκεί έχει ξεκινήσει. Όμως επειδή ήταν πλούσια περιοχή, οι εχθροί ήθελαν να την κατακτήσουν, γι' αυτό μας αδικήσανε και τη διαιρέσανε σε τέσσερα κομμάτια. Όταν ακούω τη λέξη Κουρδιστάν στο χάρτη της Συρίας, της Τουρκίας, του Ιράκ και του Ιράν, έρχεται στο νου μου μία χώρα. Δεν υπάρχει διαφορά στην κουλτούρα. Όσες διάλεκτοι και να υπάρχουν, υπάρχει και μία ενιαία γλώσσα. Κανείς δεν μπορεί να χωρίσει τους Κούρδους. Ο Υπουργός Εξωτερικών της κουρδικής κυβέρνησης, Φάλα Μουσταφά Μπάκρ, δυσκολεύεται να εξηγήσει πώς μια κυβέρνηση με τόσο καλή επίδοση στην ασφάλεια αδυνατεί να ελέγξει επιθέσεις εναντίον γειτόνων της από το έδαφος της. Δεν υποστηρίζουμε το PKK και δεν επιτρέπουμε στο PKK να κάνει διασυνοριακές επιχειρήσεις στην Τουρκία. Όχι, ο μεγάλος όγκος των δυνάμεων του PKK δρά στο τουρκικό έδαφος από τα βουνά της Τουρκίας. Δεν είμαστε στη μέση ανάμεσα στο PKK και τον τουρκικό στρατό. Θα εξασφαλίσουμε ώστε αυτές οι περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας να μην χρησιμοποιούνται από αυτές τις ομάδες. Την άλλη μέρα ξεκινάμε για το Καντήλ, την οροσειρά που χωρίζει το Ιράκ από το Ιράν και την Τουρκία. Ξεκινάμε για το Καντήλ για να διαπιστώσουμε την αλήθεια των ισχυρισμών της επίσημης κουρδικής κυβέρνησης. Στον δρόμο η ασφάλεια των Κούρδων μας σταματά. Μας απαγορεύεται να πάμε στα σύνορα. Είναι επικίνδυνα, είναι η επίσημη δικαιολογία. Τελικά μας δίνουν το λοχεία Μοχάμετ από την ασφάλεια για να μας συνοδεύσει. Φτάνουμε στη μεγαλύτερη πόλη της οροσειράς, το Τσομάν. Εδώ οι κάτοικοι συμπαθούν το PKK και το παράρτημά του στο Ιράν, την οργάνωση Πέιτζακ. Με την αστυνομική συνοδεία καταλήγουμε στο σπίτι ενός ντόπιου δημοσιογράφου. Στην τηλεόραση παίζει φυσικά τα κανάλια του PKK, το μουσικό Μεσοποταμία TV και το Rock TV για τις ειδήσεις και την ενημέρωση. Ο αστυνόμος μας Μοχάμετ δεν μοιάζει να ενοχλείται από αυτά. Ούτε και από το γεγονός ότι στον τοίχο την ώρα που τρώμε κρέμεται ο χάρτης του Μεγάλου Κουρδιστάν. Λίγο αργότερα αντικρίζουμε τις συνέπειες των αψημαχιών του PKK με την Τουρκία και το Ιράν στα μεθοριακά χωριά. Το Ιράν βομβαρδίζει εδώ όλο τον τελευταίο μήνα. Την πρώτη φορά χτύπησαν σε αυτό το σημείο και έσπασαν τα παράθυρα του παιδιού. Αλλά εγώ έλειπα. Was there any presence of any armed people here before the shelling? No. Όχι. Η μόνη που ήταν εδώ ήταν η κόρη μου και η εγγονή μου, αλλά ευτυχώς δεν έπαθαν τίποτα. Ο δήμαρχος της πόλης εξηγεί με δύο λόγια το δίλημα των Κούρδων. Το ότι κάποιοι κάτοικοι σκοτώνονται και κάποιες περιουσίες καταστρέφονται είναι η μικρή ζημιά. Η μεγάλη ζημιά είναι ότι οι ξένοι επενδυτές που θέλουν να έρθουν να επενδύσουν βλέπουν τους βομβαρδισμούς από το Ιράν και την Τουρκία και κάνουν πίσω. Δεν έρχονται να επενδύσουν. Από αυτές τις αγορές θα έβρισκαν οι αντάρτες, αν έμεναν πεινασμένοι, τα τρόφιμα που τους χρειάζονται.
Οι τοπικές αρχές έχουν μια αγωνία για να αποδείξουν ότι δεν επιτρέπουν πια τον ανεφοδιασμό τους. Δεν αφήνουμε τον κόσμο να πουλάει τρόφιμα και άλλες προμήθειες στο PKK και να παίρνει χρήματα από τους αντάρτες. Είμαστε κράτος. Και αυτοί, οι Κούρδοι στην Τουρκία και το Ιράν, είναι αδέλφια μας. Και θέλουμε και αυτοί να είναι ελεύθεροι, άρα παράλληλα λειτουργούμε σαν κράτος. Πρέπει να σεβόμαστε τα πρωτόκολλα και τις συμφωνίες που έχουμε με τους γείτονές μας, για να μην μας δημιουργούν προβλήματα. Κι όμως λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη, ο ανεφοδιασμός των ανταρτών μοιάζει να λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Τα φορτηγά περνούν τα checkpoint ανεμπόδιστα. Ο έλεγχος είναι υποτυπώδης σε περιοχές που έχουν βομβαρδιστεί λισαλέα τις προηγούμενες μέρες από τους Ιρανούς. Τα χωριά της Μεθορίου έχουν ερημώσει από την εποχή του Ιρανο-Ιρακινού πολέμου.